Με κεντρικό σύνθημα «Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς» πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο σήμερα το Παγκρίτιο Παναναπηρικό Συλλαλητήριο. Για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε Παγκρίτιο Συλλαλητήριο στην ιστορία του αναπηρικού κινήματος. Και αυτό δείχνει πρώτον ότι υπάρχει συγκροτημένο αναπηρικό κίνημα σε όλη την Κρήτη, από τη Σιτία ως τα Χανιά. Δεύτερο, ότι είμαστε αποφασισμένοι να διεκδικήσουμε τη θέση μας στην ελληνική κοινωνία, για να μπορούμε να ζούμε πραγματικά με αξιοπρέπεια. Ο πολιτισμός μιας χώρας φαίνεται από πώς συμπεριφέρεται στους αμαία και στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Το εργατικό κέντρο στήκεται δίπλα στους αμαία στο δίκαιο αγώνα τους. Σήμερα από το Ηράκλειο το αναπηρικό κίνημα με τη συμπαράσταση όλων μας δίνει ένα μήνυμα στην ελληνική κυβέρνηση. Είναι το μήνυμα και η απέτηση για αξιοπρέπεια στους αναπήρους. Σήμερα είναι η μέρα αγώνα για το αναπηρικό κίνημα. Για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας όμως, ο αγώνας για τα δικαιώματα των αναπήρων είναι ένας αγώνας καθημερινός μέσα και έξω από τη Βουλή. Είναι μια ημέρα για τα άτομα με αναπηρία, αφιερωμένη στα άτομα με αναπηρία, στον αγώνα τους, στην προσπάθειά τους, στην αγωνία τους. Εμείς έχουμε χρέος να σταθούμε κοντά. Εκατοντάδες πολίτες από όλα τα σημεία της Κρήτης κατέκλυσαν την πλατεία Ελευθερίας, διεκδικώντας τα αυτονόητα δικαιώματά τους, την ισότιμη δηλαδή πρόσβασή τους σε όλες τις εκφράσεις του κράτους. Το αναπηρικό κίνημα και όλοι οι φορείς που είναι δίπλα του και όλοι οι πολίτες αυτής της χώρας στέλνουν ένα μήνυμα. Τίποτα για τα άτομα με αναπηρία, χωρίς τα άτομα με αναπηρία. Δεν είναι δυνατόν το 16% του ελληνικού πληθυσμού, το οποίο είναι στην κατηγορία των αμαία και των έμεσο αμαία, να παίρνονται αποφάσεις χωρίς αυτό. Ανάμεσα στα αιτήματα των ατόμων με αναπηρία, να δημιουργηθεί ένα εθνικό πλαίσιο πολιτικών που θα τους επιτρέψει να ζουν με αξιοπρέπεια, όπως ακριβώς δηλαδή προβλέπεται από το Σύνταγμα της χώρας. Να μην υπάρχει αυτός ο φοβερός αποκλεισμός, η φτωχοποίηση, η ανισότητα, για να μην υπάρχουν ξεχασμένοι ανθρώποι στα σπίτια τους ή στα ιδρύματα. Αυτά τα παιδιά είναι παιδιά του ίδιου Θεού με όλα τα υπόλοιπα.